Από 3,70 έως 3,90 ευρώ το κιλό κυμαίνεται σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο τιμών του ΣΕΔΙ και τιμή του ελαιολάδου στην Κρήτη στην έναρξη ουσιαστικά της νέας ελαιοκομικής περίοδου. Η εξέλιξη βέβαια αυτή είναι θα λέγαμε φυσιολογική για αυτή την περίοδο και θα πρέπει να προσεχθεί το θέμα της προσφοράς από την πλευρά των παραγωγών. Και θέλουμε εδώ να επισημάνουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η προσφορά θα πρέπει να αλλάξει ριζικά. Δεν, μπορούν να, δεν μπορούμε να προσφέρουμε λάδι στους ξένους αγοραστές, που δεν είναι περισσότεροι από 5 έως 10, από 500 έως 600 προσφέροντες, δηλαδή ελαιοτριβία και εμπόρους της Κρήτης. Οι συνεταιρισμοί τουλάχιστον πρέπει να κάνουν διαγωνισμούς. Διασυρίζονται το λάδι πολλών ανθρώπων. Δεν μπορούν, δεν έχουν κανένα δικαίωμα να το πουλούν κατά τον ίδιο τρόπο που το πουλούν οι ιδιώτε. Μικρή πτώση τιμή παρατηρήθηκε τι ημέρε αυτέ στην Ανατολική Κρήτη. Αυτή τη βδομάδα διαπιστώθηκε μια μικρή, θα λέγαμε, πτώση των τιμών σε μερικέ ιδιωτικέ επιχειρήσει, ιδιωτικά ελατριβεία τη περιοχή Ηρακλείου. Αυτή όμω η εξέλιξη θα πρέπει να πούμε ότι δεν θα πρέπει να θορυβήσει τον κόσμο και να τρέξει και να δίνει το λάδι σε πολύ χαμηλές τιμές, τώρα με την ένωση της συγκομιδής, γιατί αυτό περιμένουν και κάποιοι μεγάλοι αγοραστέ, να εκμεταλλευτούν αυτή την συγκυρία με την έναρξη τη να πάρουν φθηνότερο το λάδι. Πρόβλημα, ωστόσο, παρατηρούνται στη φετινή παραγωγή λόγω τη καθυστερημένη έναρξη τη δακοκτονία. Πρώτα, αποτελέσματα που έχουμε με την έναρξη τη συγκομιδή δεν είναι και τόσο ευχάριστα. Οι αποδόσει, βέβαια, είναι σχετικά ικανοποιητικέ. Είναι από 5 προ 1 στι περισσότερε περιπτώσει αλλά οι οξύτητε είναι ανεβασμένε όπω αναμενόταν, γιατί ακριβώ η δακοκτονία φέτο, όπω και τι άλλε χρονιέ, αλλά φέτο ίσω πιο χειρότερα, δεν εφαρμόστηκε όπω θα έπρεπε. Υπήρξε αρκετά καθυστερημένη έναρξή τη το μήνα Αύγουστο, δεν γίνεται δακοκτονία. Η δακοκτονία πρέπει να αρχίζει από τον Ιούνιο και πρέπει αυτό να γίνει κατανοητό από όσου εμπλέκονται και όλοι μαζί θα πρέπει να βρούμε την ριζική λύση. Ωστόσο, είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα για το πού θα κυμανθούν φέτος οι τιμέ του ελαιολάδου, καθώς είναι πολλοί οι παράγοντες που θα τι επηρεάσουν με βασικότερο όλων, τις ποσότητες που θα παραχθούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες ελαιοπαραγωγικές χώρες.